Έχουμε ένα Mercedes CLA45 και έχουμε τοποθετήσει σύστημα συναγερμού και εντοπισμού της Target Track. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή το στίγμα στον χάρτη. Λαμβάνουμε μήνυμα στο κινητό μας για οποιαδήποτε παραβίαση γίνει, αν ανοιχτεί κάποια από τις πόρτες, αν χτυπηθεί από κραδασμό ή αν γυρίσει το κλειδί στη θέσεών, δηλαδή στην προκειμένη αν πατηθεί το start. Παίρνουμε μήνυμα με το αίτιο κάθε φορά και μπορούμε να απενεργοποιήσουμε και τον κινητήρα μέσω μηνύματος. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Κλειδώνουμε το αυτοκίνητο. Μισό λεπτό. Κλειδώνουμε το αυτοκίνητο από το εργοστασιακό χειριστήριο και οπλίζουμε ανεξάρτητα το σύστημά μας. Δεν έχουμε πειράξει κάτι στο κλειδί ή στο κανμπάς ή στον εγκέφαλο του αυτοκίνητου. Λοιπόν, τώρα θα χτυπήσουμε να δούμε τον κραδασμό. Θα ανοίξουμε την πόρτα. Όπως θα γίνει σε μια παραβίαση. Και θα πατήσουμε και τον μπουτόν το start. Αφοπλίζουμε και πάμε να δούμε τα μηνύματα που έχουμε λάβει. Μας έρχονται ακόμα. Λοιπόν, για τον κραδασμό έχουμε λάβει sensor alarm, είναι ο αισθητήρας του κραδασμού. Door alarm για το άνοιγμα της πόρτας και ACC alarm που πατήθηκε τον μπουτόν το start. Σε κάθε μήνυμα έχουμε γεωγραφικό πλάτος και μήκος. Ταχύτητα, ημερομηνία 2023, 10ος μήνας, 9 του μήνα, 19:38 η ώρα. Και το link με την τοποθεσία. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσουμε το αυτοκίνητο και θα στείλουμε μήνυμα να διακόψουμε τον κινητήρα απομακρυσμένα. Ακόμα και χωρίς το μήνυμα, το αυτοκίνητο δεν θα πάρει μπροστά. Έχουμε αρκετές παγίδες. Λοιπόν, είμαστε στο ρελαντί και στέλνουμε το μήνυμα για την διακοπή. Βλέπουμε ταυτόχρονα αριστερά και το καντράν, τον πίνακα οργάνων, το στροφόμετρο. Βλέπουμε το αυτοκίνητο έσβησε. Και μας ήρθε και η επιβεβαίωση ότι είναι επιτυχής η διακοπή του κινητήρα. Από εδώ και πέρα δεν ξεκινάει έως ότου στείλουμε εμείς το μήνυμα. Γράφουμε το μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα, το στέλνουμε. Μόλις λάβουμε την επιβεβαίωση μπορούμε και πάλι να ξεκινήσουμε. Μας ήρθε η επιβεβαίωση. Και ξεκινάμε και πάλι κανονικά, χωρίς check engine και το παραμικρό πρόβλημα. Αυτά.